Η πέμπτη γιορτή Μελιού ξεκινά την Πέμπτη στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων και θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Δευτέρα. Η γιορτή Μελιού διοργανώνεται από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Ιωαννίνων Ο Αριστέος με στόχο να φέρει σε επαφή με τους καταναλωτές τα τοπικά μελισσοκομικά προϊόντα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναστάσιος Ποντίκης. Και φέτος διοργανώνεται η γιορτή Μελιού, είναι η πέμπτη γιορτή Μελιού που διοργανώνουμε κατά σειρά. Είναι ο τρόπος που βρήκαμε εμείς η παραγωγή μελισσοκόμη να επικοινωνήσουμε και να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στο κοινό των συμπολιτών μας και στους επισκέπτες της πόλης μας που θα είναι εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι η προσπάθεια που κάνουν ο σύλλογός μας και η παραγωγή μας να μπορέσουμε να μπούμε στην τοπική αγορά και όχι μόνο να δείξουμε τα προϊόντα μας, την ποιότητα των προϊόντων μας και να προσελκύσουμε τους συμπολίτες μας, το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας να κατανοήσουν πρώτον τα προϊόντα που έχουμε, τα προϊόντα που έχουμε προς διάθεση, να τους εξηγήσουμε επίσης και τη συμβολή της μέλισσας ως ρυθμιστή του περιβάλλοντος και το πόσο δύσκολο είναι να διαβεί σε αυτές τις συνθήκες τις περιβαλλοντολογικές η μέλισσα. Παράλληλα, ο κύριος Ποντίκης πρόσθεσε πως η παραγωγή της περιοχής σε προϊόντα μελιού ενισχύεται συνεχώς και πλέον οι περισσότεροι παραγωγοί είναι σε θέση να τυποποιούν και συσκευάζουν τα προϊόντα τους. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Η παραγωγή μας είναι έτοιμη πλέον να προσφέρουν στους καταναλωτές όλα τα προϊόντα της Κυψέλης και τα παράγωγα αυτών. Μπορούν να βρουν και τις κεραλιφές, να βρουν και βάμα πρόπολης, να βρουν ακόμη και το ρακόμελο και να πιούν μαζί μας και να το δοκιμάσουν, πέρα από το μέλι, το βασιλικό πολτό, τη γύρι, την πρόπολη που και κερί αν θέλετε ή και μέλι με κερίθρα, όλα αυτά τα προϊόντα που μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Είναι σε θέση η παραγωγή, η ντόπικη παραγωγή πλέον να βγουν και τυποποιημένοι και συσκευασμένοι στην αγορά όπως το καταναλωτικό κοινό επιθυμεί. Είναι, ξαναλέω, ο τρόπος που έχουμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τα προϊόντα μας αυτή η γιορτή Μελιού που μας δίνει τη δυνατότητα ο Δήμος παραχωρώντας την πλατεία και η περιφέρεια συνδράμοντας και βοηθώντας μας κάθε χρόνο να μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας.